22 και 23 Ιανουαρίου, κλιμάκιο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο προκειμένου να επιθεωρήσει το Παγκρίτιο Στάδιο εν ώψη των αγώνων Ευρωπαϊκού Κυπέλου Στίβου που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο στην πόλη. Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ καθώς και τεχνικό κλιμάκιο της Ομοσπονδίας του Στίβου βρέθηκε στο Ηράκλειο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να εξεταστούν όλες οι εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με τα έργα που πρέπει να γίνουν τόσο στο Παγκρίτιο Στάδιο όσο και στο βοηθητικό γήπεδο του Παγκριτίου. Μια συνεδρίαση καθοριστική για τη συνέχεια. Στις 22 και 23 Ιανουαρίου θα έχουμε τον πρώτο έλεγχο από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για να δούμε πώς εξελίσσεται η πορεία της διοργάνωσης. Επειδή λοιπόν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πριν από την 22 Ιανουαρίου, είμαστε σήμερα εδώ για να διευθετήσουμε όλα τα σημεία εκείνα και επιτρέψτε να σας πω, είναι πάρα πολλά. Από τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο στάδιο έως την τηλεόραση και από τους διαγωνισμούς για τα ξενοδοχεία έως την προμήθεια των οργάνων που είναι απαραίτητα και την διευθέτηση των μετακινήσεων, που πρέπει μέχρι τις 22 Ιανουαρίου όχι μόνο να έχουν μπει στο σχεδιασμό μας, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό και να έχουν υλοποιηθεί. Τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διαβεβαίωσαν ότι το Ηράκλειο θα είναι έτοιμο όχι μόνο στις 22 Ιανουαρίου για τον έλεγχο, αλλά και φυσικά τον Ιούνιο που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες στην πόλη, τονίζοντας ότι αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία προβολής της Κρήτης. Έχουμε προετοιμάσει τα πάντα, έχουμε προβλήματα, το στάδιο δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, έπρεπε να είναι στην καλύτερη του, ευτυχώς που συντηρείται έστω και στοιχειωδώς, γιατί τα υπόλοιπα Ολυμπιακά έργα είναι διαλυμένα και αυτό με την αφορμή αυτή θα φτιαχτεί. Άρα, με ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γι' αυτό αντέδρασα στο κόστος. Το κόστος είναι μικρό για το μεγάλο γεγονός που πάμε να φτιάξουμε. Και σε μια τέτοια περίοδο, όταν μιλάμε μόνο για το κόστος και δεν μιλάμε για την ωφέλη, εγώ θα σας πω τι διαφήμιση θα γίνει στην Κρήτη. Αν θέλουμε τουρισμό στην Κρήτη, πρέπει να διαφημιστούμε κιόλας. Είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση. Αν το μετρήσουμε με ευρώ, θα έχουμε χάσει το δάσος. Είμαι πολύ τσιγκούνης και το βλέπετε. Αλλά θέλω να είμαι και πάρα πολύ αποτελεσματικός, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε σε καλό δρόμο, οι αγώνες θα γίνουν και θα είναι επιτυχημένοι και το όφελος της Κρήτης θα είναι τεράστιο. Με πολύ αισιοδοξία, με πολύ χαρά, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Ιούνιο αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Είναι η επιστροφή της Ελλάδος σε μεγάλες διοργανώσεις στο Στίβο. Και το Ηράκλειο θα ανταποκριθεί, πιστεύω, πλήρως στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης.